Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ πέρα και σαν πρόεδρος του σωματείου και συνολικά από όλο το σωματείο μας για τη θερμή συμπαράστασή σας στην επίθεση που δεχόμαστε από την εργοδοσία της Edilmac. Λοιπόν, απάνω στην τριμερή που έγινε με την επιθεώρηση, η εταιρεία απλά κατέθεσε ένα υπόμνημα μέσω του δικηγόρου της. Αυτό που αναφέρει μέσα συνοπτικά, ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει μια αναστροφή της πραγματικότητας, να κοιτάνε τα πόδια μας το ταβάνι, ότι δηλαδή εμείς οι εργαζόμενοι ευθυνόμαστε που δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας μέσα στους χώρους εργασίας και όχι η εταιρεία και η εργοδοσία. Αυτό είναι το ρεζουμέ του υπομνήματος που καταθέσανε. Δώσαμε μια πρώτη απάντηση σήμερα με την κινητοποίησή μας. Είπαμε και απάνω στην επιθεωρήτρια, καταθέσαμε τις απαντήσεις μας. Θα στείλουμε και ένα πιο εκτενές γραπτό υπόμνημα τις επόμενες μέρες. Τώρα από εδώ και πέρα, συνάδελφοι, πρέπει να δούμε πώς συνεχίζουμε. Απάντησή μας, καταρχάς, όταν η επιθεωρήτρια ζήτησε από την εταιρεία να ανακληθεί η απόλυση, γιατί αυτό ζήτησε, αν υπάρχει από εσάς κάποια απάντηση, η δικηγόρος είπε δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Πρέπει να δούμε τώρα πώς συνεχίζουμε. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να δυναμώσουμε κι άλλο το σωματείο μας. Αυτό είναι που τους πονάει. Εκεί πρέπει να βαρέσουμε όλα τα σφυριά μας, να μαζέψουμε όλο τον κόσμο δίπλα στο σωματείο, να προχωρήσουμε σε νέες εγγραφές από όλους τους εργαζόμενους, να δυναμώσει η δύναμη του σωματείου από τα κάτω για να πάρουν και το μήνυμα. Γιατί αυτό πάνε να χτυπήσουν. Το σωματείο για να μην έχει δράση. Όλοι λοιπόν στο σωματείο με νέες εγγραφές να βγούμε πλατιά στους χώρους δουλειάς, να γραφτούν οι συνάδελφοί μας σωματεία και καλούμε και όλους να στηρίξουν και τις επόμενες κινητοποιήσεις που θα αποφασίσουμε. Καλή δύναμη στον αγώνα.